Όλοι έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή και όλοι έχουν προβλήματα. Πλην όμως, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπως ακούτε και από τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Οπότε λοιπόν, δεν πήραν, και ένα άτομο πήραν από το νοσοκομείο μας, που θα μπορούσε να έλειπε με άδεια ή να ήταν σε καραντίνα, ώστε να μπορέσουμε να, στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και αλληλοϋποστήριξης, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εκεί τους συνανθρώπους μας που πραγματικά υποφέρουν. Όπως και εμείς, αν πιεστούμε, είναι σίγουρο ότι θα μας ενισχύσουν τα άλλα νοσοκομεία. Μάλιστα. Δεν συμμερίστηκε πάντως αυτή τη θέση της διοίκησης και αυτό που ακούμε τώρα, το ΔΣ, κύριε Καμπούρη. Ξέφρασαν την δυσφορία τους. Και γιατί λέτε, για παράδειγμα, για μια εβδομάδα, φαντάζομαι μετά θα πρέπει να μείνει σε καραντίνα η υπάλληλος αυτή για άλλη μια εβδομάδα για την περίπτωση που έχει νοσήσει. Και ήδη το προηγούμενο διάστημα αναγκαστήκατε να μετακινήσετε γιατρούς στις πρωτοβάθμιες φροντίδας υγείας για να ενισχύσετε το νοσοκομείο. Οπότε δεν μας περισσεύει ούτε ένας. Κυρία Τζινελή, οι γιατροί που ήρθαν από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ένας μικρός αριθμός. Έγινε κατάλληλη οργάνωση ώστε να δημιουργήσουμε ιατρείο COVID, ναι, ώστε να μπορέσουμε, και είναι μια προτυπή αυτό για το νησί μας, να μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε πολύ καλύτερα τα περιστατικά COVID. Φυσικά. Γιατί έχουν αποκτήσει την εμπειρία αυτοί οι άνθρωποι, οι γιατροί που είναι αλλάζοντας διαρκώς, την εμπειρία βλέποντας τον ασθενή που έρχεται από την κλινική του, να βγάζουν γρήγορα συμπεράσματα, mm-hmm, και έτσι λειτουργούμε προστατευτικά για τους κατοίκους του νησιού μας. Ναι, τα πήγε καλά. Δεν αποδυναμώνουμε σε καμιά περίπτωση την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι ασφαλμένο αυτό που λέτε από κάποιους, δεν θέλουν να κάνουν χαρακτηρισμούς. Λέτε λοιπόν ότι είναι ένα οργανωμένο. Είναι μια αναγκαιότητα, ναι, για την πιο αποτελεσματική οργανωτική, ναι, δομή, για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, ναι, και αποτελεσματικότεροι. Κύριε Καμπούρη, καταλαβαίνουμε την έτσι προσπάθεια να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνάμεις που έχουμε. Απλά θα πρέπει να αναφέρουμε και το γεγονός ότι θα έπρεπε να έχουμε ενισχυθεί, θα έπρεπε να έχουν γίνει προσλήψεις. Έχουν γίνει προσλήψεις. Εμείς εδώ πέρα, μόνο για το νοσοκομείο, mm-hmm, από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υπερβαίνουμε τις 60 από την αρχή του έτους. Ναι. Οι γιατροί, δηλαδή, όμως είναι, είναι κρίμα να λέμε ότι δεν, ναι, έχουν προσλήψεις. Όλοι χρειάζονται, συμφωνώ, όλοι χρειάζονται, και οι γιατρούς έχουν πάρει και νοσηλευτές έχουν πάρει και τεχνικούς έχουν πάρει, και έτσι μπορούμε και στεκόμαστε όρθιοι και χάρη βέβαια και της ενισχύσεως αλλά και των υπεράθμων προσπαθειών που κατεβάλλει το προσωπικό μας. Έτσι είναι, πολύ σωστά το λέτε, και δεν πρέπει να μηδενίζουμε καμία προσπάθεια που γίνεται και η ενίσχυση. Τώρα, όταν ζητάει η Βόρεια Ελλάδα, έχει όλους πρόβλημα. Αλλά πόσοι από τους 60 αυτούς που ήρθαν είναι γιατροί? Τώρα ακριβή στοιχεία δεν έχω, πάντως πάνω από 8-10. Μάλιστα. Είναι βεβαίως πολύτιμη βοήθεια, αλλά χρειαζόμαστε και άλλη ενίσχυση, αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή μπορούμε και διαχειριζόμαστε την κατάσταση. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Ναι, στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης τα καταφέρατε καλά και πρέπει να το αναγνωρίζουμε αυτό, ότι περάσαμε δύσκολη περίοδο και τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο και το διαχειριστήκατε πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνεργάτες. Ή το νοσοκομείο, ναι. Όχι το νοσοκομείο, ακριβώς. Στο νοσοκομείο, αναφέρομαι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μένουμε στο γεγονός ότι θα είναι για μια εβδομάδα και θα είναι ένας γιατρός. Ένας γιατρός για μια εβδομάδα, ναι, στα πλαίσια της αμοιβαίας υποστηρίξεως. Δεν είναι ξένοι. Mm-hmm. Μπορεί και εμείς να χρειαστούμε την ανάγκη τους αν ανοσοποιηθεί η κατάσταση εδώ. Ναι. Θα φωνάζουν οι αντίστοιχοι γιατροί, επειδή θα φύγει ένας ή δύο γιατροί να έρθουν να βοηθήσουν στο νησί. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Όταν οι άλλοι πορνάνε δύσκολα, πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι.